ιδιότητα. Διαμαντίδου Στέλλα, είμαι δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Διαμαντίδου, τι έγινε μετά την απολογία του εντολές σας και τι υποστήριξε την απολογία του? Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής διέταξαν την προφυλάκησή του. Περιμένουμε τώρα να φυλακιστεί. Το θέμα είναι ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε τραυμό ψυχικής ορμής. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση δρασμού. Βρέθηκε σε τέτοια νοητική δυσλειτουργία, ώστε διαταράχθηκε τη συνείδησή του και κάλεσε το αδίκημα. Πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία. Εδώ και χρόνια δεχόταν την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα του. Κακοποιούνται τόσο αυτός, όσο και η γυναίκα του, η μικρή του κόρη μόλις 3 ετών, η αδερφή του. Η μητέρα πρόσφατα είχε διωχθεί από το σπίτι με τη βία από τον πατέρα. Στην πέστη είχε εγκατασταθεί μια κυρία, η οποία εδώ και δύο μήνες, με την οποία διατηρούσε δεσμό εδώ και δύο μήνες ο πατέρας. Βρέθηκε λοιπόν σε τέτοια κατάσταση, ύστερα από τα γεγονότα του Σαββάτου, τα οποία εκτελήθηκαν σταδιακά από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής. Δεν ήθελε πολύ, οι καραμπίνες ήταν αφύλακτες μέσα στο σπίτι, σε εμφανή σημεία. Το περίεργο είναι πως δεν ήταν αυτός το θύμα, έγινε τελικά ο δράστης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το παιδί. Είναι ένας νεαρός, ο οποίος είναι 22 χρονών, με διευθυντική ηλικία. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, δηλαδή εξαπλάγει ο αστυνομικός όταν πήγε να παραδοθεί, γιατί μου είπε ότι δεν τον είχαν καν καταχωρημένο σαν προσαγωγή. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ, είναι λευκό το ποινικό του μητρό. Ερώτησε στον οικισμό για το ποιόν του, έχουν να μου πούνε τα καλύτερα. Αντίθετα, ο πατέρας είχε μια διαφορετική συμπεριφορά, ήταν παραπατικός, από 18 βγήκε από τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα της τυπογραφίας. Θα τα δείτε ο φυσικός δικαστής.